Τι σου είναι, 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 ο έρωτας! Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του Γυμναστικού Κοινού Νηθιάς. Τι σου είναι, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς εφήβους, τον έρωτα και τις σχέσεις. Η ομάδα του European School Radio του σχολείου μας αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα μεταξύ των μαθητών της ΓΑΜΑ Γυμνασίου για το θέμα. Η έρευνα ήταν προαιρετική, έγινε μεταξύ 7 με 8 Φεβρουαρίου και χορηγήθηκε μέσω Microsoft Forms. Απάντησαν 77 μαθητές-μαθήτριες μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Αρχικά, ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας πόσοι από αυτούς έχουν νιώσει έλξη για ένα άλλο άτομο. Το 88% απάντησε θετικά, ένα αρκετά ψηλό ποσοστό. Το άλλο 12. Με το 53% να έρχεται από τον χαρακτήρα και το 48% από την εξωτερική εμφάνιση του άλλου ατόμου. Πολύ θα ήθελα να ξέρω ποιο θα ήταν το ποσοστό μετά τη γνωριμία. Τελικά θα ισχύει αυτό μετά την πρώτη γνωριμία. Ας ρωτήσουμε και το αγόρι της παρέας. Εξαρτάται από το αγόρι, κυρίες μου. Τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι γνώρισαν το άτομο για το οποίο ένιωσαν έλξη από το σχολείο και κοινές παρέες. Εντύπωση μου κάνει, ενώ αφιερώνουμε τόσο χρόνο στα social media. Για να δούμε τι απάντησαν οι συμμαθητές μας για το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα έρωτας αναπλήρωση στη ζωή τους. Μα φυσικά, το 99% των παιδιών απάντησαν ότι είναι πολύ σημαντικό. Ας προχωρήσουμε τώρα στο ζήτημα των σχέσεων. Το 64% των συμμαθητών μας απάντησαν ότι είχαν σχέση. Με ποιο στην ηλικία τα 12 με 13 χρόνια. Και με διάρκεια πάνω από ένα μήνα, σε ποσοστό 27% ξεπέρασε και τους 6 μήνες. Θετικά συναισθήματα τώρα. Βιώσαμε χαρά, ψυχική ικανοποίηση, αγάπη και ασφάλεια. Βιώσαμε όμως και άγχος, την αγωνία, την απογοήτευση και τη συναισθηματική πίεση. Και τι δήλωσαν τις μαθητές μας ότι απολαμβάνουν στη σχέση τους? Αγάπη. Συντροφικότητα. Στήριξη που αποκτάς από ένα εντελώς διαφορετικό άτομο από τους υπόλοιπους. Ενσυναίσθηση. Σημασία. Κατανόηση. Τη συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές. Εμπιστοσύνη. Ειλικρίνεια. Σεβασμό. Όσον αφορά αυτά που τους άρεσαν λιγότερο στη σχέση τους, τι μας δήλωσαν? Ζήλια. Εγωισμό. Ότι μιλούσαν μόνο στο σχολείο και εμπλέκονταν και οι φίλοι τους. Τάχος. Η τσακωμή. Κάποιοι ότι δεν ζήλευε το άλλο άτομο. Κάποιοι άλλοι τίποτα. Το ψέμα. Τι μας αποκάλυψαν όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία εμπιστεύονται? Την εμπιστοσύνη μας φαίνεται ότι κερδίζουν οι συμμαθητές μας και έπειτα η μητέρα. Οι συνομιλικοί εκτός σχολείου και συγγενικά άτομα της ίδιας ηλικίας. Σε χαμηλότερα ποσοστά μιλούμε στον πατέρα και στα αδέρφια μας. Ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι δεν μιλά σε κανένα. Lonely, so lonely. Και στις περιπτώσεις που τελείωσε η σχέση, πόσο διαχειριστήκαμε? Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τους πήρε χρόνο να το ξεπεράσουν. Ένα 37% από την άλλη δήλωσε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και για το κλείσιμο, τι μας δήλωσαν οι συμμαθητές μας ότι σημαίνει σχέση για αυτούς? Κάποιοι είπαν να αγαπάς τον άλλον, να το φροντίζεις, να νοιάζεσαι, να μοιράζεσαι. Άλλος είπε, εξαρτάται από εμάς. Έρχεται η στιγμή που δεν έχει κανένας να δώσει κάτι και γίνεται κουραστική. Μας είπαν κάτι που σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά εγώ δεν κατάφερα να έχω μια σωστή σχέση παρόλο που προσπαθούσα πολύ. Κάποιος είπε να έχεις ένα άτομο που είσαι αυτός του μαζί του και να σε κάνει χαρούμενο. Καταπληκτικό και όχι το καλύτερο για αυτή την ηλικία, μας είπε κάποιος άλλος μαθητής μας. Τελικά, τι σου είναι ο έρωτας? Τα πάντα! Αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στο πρόγραμμα μαθητικό ραδιόφωνο. Το θέμα που αποφασίσαμε ήταν ο έρωτας, γιατί είναι κάτι που μας αφορά.
Σκεφτήκαμε τις ερωτήσεις και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο μέσω Microsoft Forms. Μαθητές, μπήκαμε στα τμήματα της γάμα τάξης και δώσαμε QR code για να απαντήσουν στην έρευνα. Αφιερώσαμε αρκετά από τον ελεύθερο μας χρόνο, έτσι ώστε να αναλύσουμε τα δεδομένα και να γράψουμε το σενάριο της εκπομπής. Εμείς οι ίδιοι φτιάξαμε το δικό μας στούντιο στο σχολείο μας. Οι εργασίες μας ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2024. Δόθηκε στους μαθητές φωνή μέσα από αυτή την εκπομπή. Ήταν μια διαδικασία που απολαύσαμε βέβαια. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up time, but darling, just kiss me slow. Your heart is over.